Μιχάλη, καλησπέρα. Μιχάλη, καλησπέρα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας τώρα πια από τη μεριά του έκλεισε, θα έλεγα, το θέμα των μαχητικών F-16 που ζητά να αγοράσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ, όταν λέει ότι δεν πρέπει να δώσει η Αμερική τα μαχητικά στους Τούρκους. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι από τη θέση του στη Γερουσία ο κύριος Μενέντες θα αντιταχθεί με όλες τις δυνάμεις για να αποτραπεί η ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Ο κύριος Μενέντες επισκέφθηκε βάση της πολεμικής αεροπορίας στην πολιτεία της Νέας ΙΕΣΕΣ και εκεί έθεσε τους όρους του για να επιτραπεί η πώληση των F-16, όρους που σίγουρα θα απορρίψει η Τουρκία. Ο γερουσιαστής απαιτεί να γίνει η Τουρκία μια κανονική χώρα που θα σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα απομακρυνθεί από τη Ρωσία, θα είναι ένας συνεπής σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και θα διακόψει τις σχέσεις της με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Εδώ στο σημείο αυτό εννοεί τους S-400. Ο κύριος Μενέντες βεβαίως πάντα συνδέει την Τουρκία και με τις απειλές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και φυσικά εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οπότε έχει σχηματίσει ένα ολόκληρο πακέτο, θα λέγαμε, για την Τουρκία, ώστε να υποστηρίξει τη θέση του ότι είναι επικίνδυνο να παραχωρηθεί αμερικανικό πολεμικό υλικό σε αυτήν ειδικά την Τουρκία, η οποία απειλεί αδιάντροπα τους γειτονές της. Στις δηλώσεις του ο κ. Μενέντες δεν έκρυψε τα λόγια του, απλά έχω πραγματικά ένα σοβαρό πρόβλημα, είπε. Αυτή δεν είναι η Τουρκία που φιλοδοξούμε. Δεν είναι ο τύπος της συμμάχου του ΝΑΤΟ που συμπεριφέρεται με τρόπο που θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να παραχωρήσουμε και να της δώσουμε μερικά από τα πιο εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη μας. Ο κύριος Μενέντες ζήτησε από τον Ερντογάν να αλλάξει πορεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν πτωήθηκε ούτε όταν του υπόθηκε ότι η Τουρκία θα αγοράσει πολεμικά αεροπλάνα από αλλού, εννοώντας τη Ρωσία. Ναι, δεν με πτωεί, είπε. Να πάνε κάπου αλλού, ήταν η απάντησή του. Αλλά ξεκαθάρισε ότι η διαλειτουργικότητα, εννοεί του οπλισμού της Τουρκίας, μειώνεται δραματικά στο ΝΑΤΟ και διαβρώνει, όπως είπε, περιττέρω τη θέση της. Είναι γνωστό, Μιχάλη, ότι πολλοί νομοθέτες πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν έχει πια θέση στη Δυτική Συμμαχία. Αυτά. Μάλιστα. Έκλεισε οριστικά το θέμα ο γερουσιαστής Μενέντες. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ.